Κύριος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Καθίστε πριν. Ελάτε και εδώ μπροστά, έχει καρέκλες. Ελάτε μπροστά για να βλεπόμαστε. Λοιπόν, τώρα παιδιά που πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, σκέφτηκα να πούμε τι πρέπει να προσέξουμε για να κάνουμε πράγματι καλά Χριστούγεννα. Ε, Δέσποινο, θες να μας πεις κάτι? Ναι. Για πες μας τι. Πώς μπορούμε να κάνουμε καλά Χριστούγεννα, το έχετε σκεφτεί? Ο κόσμος πώς γιορτάζει τα Χριστούγεννα? Πώς σκέφτεται να περάσει τα Χριστούγεννα? Να στολίζει δέντρα. Τι άλλο κάνουν? Παίρνουν ακριβά δώρα. Παίζουν χαρτιά. Άλλο. Χορεύουν, τραγουδάνε. Λοιπόν, και χαλαρώνουν όπως λέμε, αλλά ξέρετε κάτι, όταν κανείς χαλαρώνει, που λέει να ξεκουραστεί λίγο, τώρα θα σταματήσουν και τα σχολεία για αυτούς που πάνε στο σχολείο, και στην ξεκούραση άμα δεν προσέξουμε μπορεί να κάνουμε πολύ μεγάλες αμαρτίες. Να σας πω μια ιστορία. Κάποτε ζούσε ένας βασιλιάς στα Ιεροσόλυμα, ο βασιλιάς Δαβίδ. Αυτός ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν και προφήτης και βασιλιάς. Ξέρετε πότε έζησε ο Δαβίδ, ο βασιλιάς Δαβίδ? Περίπου προ Χριστού ή μετά Χριστού? Προ Χριστού. Πόσα χρόνια πριν? Περίπου 1000 χρόνια προ Χριστού. Λοιπόν, αυτός ήταν καλοκαίρι, και ενώ είχε πόλεμο το κράτος, αυτός δεν είχε πάει στον πόλεμο, ανέβηκε, μεσημέρι ήτανε, μια μέρα να ξεκουραστεί λίγο επάνω στην ταράτσα του σπιτιού του, στο παλάτι του. Και εκεί λοιπόν που χαλάρωσε έτσι, έριξε το βλέμμα του γύρω γύρω στην πόλη, στην περιοχή, όπως μπορούσε να δει έτσι από πάνω από το εξώστη του, και είδε κάτι άπρεπο, κάτι όχι καλό. Είδε μια γυναίκα και δεν πρόσεξε τα μάτια του και θέλησε να την κάνει γυναίκα του, ενώ είχε γυναίκα. Και επειδή αυτό το αποδέχθηκε μέσα του, συγκατατέθηκε δηλαδή, είπε σε κάποιον έτσι υποτακτικό του, και για να μην τα πολυλογούμε έκανε αμαρτία μαζί της. Και μετά, επειδή αυτή βέβαια είχε άντρα ο οποίος ήταν στον πόλεμο, κανόνισε έτσι με τους στρατηγούς του να τον σκοτώσουν. Τους είπε να τον βάλετε στην πρώτη γραμμή, να πολεμάτε εκεί, και μετά να φύγετε εσείς πίσω, να τον αφήσετε μόνο του. Οπότε οι εχθροί τον σκότωσαν. Και βέβαια ο Δαβίδ στην αρχή δεν κατάλαβε πόσο κακό ήταν αυτό που έκανε. Μετά όμως ο Θεός του στείλε έναν προφήτη, τον Νάθαν, ο οποίος τον ήλεγξε. Και ήρθε σε συνέστηση και μετάνιωσε πολύ. Τώρα γιατί λέμε αυτή την ιστορία? Γιατί ο βασιλιάς σκέφτηκε να ξεκουραστεί. Άφησε το νου του δηλαδή, ενώ κανονικά θα έπρεπε να προσεύχεται, όπως όλοι μας πρέπει να προσευχόμαστε, να σκεφτόμαστε τον Χριστό συνέχεια, και έτσι όπως λέμε χαλάρωσε, δεν πρόσεξε τα μάτια του
Και από εκεί μπήκε μέσα του η κακή επιθυμία. Βλέπετε, από τα μάτια, αν δεν τα προσέχουμε, δημιουργούνται μέσα μας κακές επιθυμίες. Τώρα εμείς θα μου πείτε, έχουμε τέτοιους πειρασμούς με τα μάτια. Τι λέτε, έχουμε? Στις διακοπές τώρα, από πού θα έρθουν οι πειρασμοί? Έχουμε στο σπίτι μας τέτοιες προκλήσεις? Το καλοκαίρι. Αλλά στο σπίτι μας μπορεί να έχουμε αφορμές να αμαρτήσουμε. Ναι, στο σπίτι μας έχουμε πειρασμούς. Να δούμε κακές εικόνες, κακές παραστάσεις. Ε? Δεν έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε. Πώς? Από πού? Πες το. Από την τηλεόραση. Ε? Άλλος πειρασμός που μπορεί να μας έρθει από πού αλλού. Άλλες οθόνες έχουμε. Τα κινητά. Υπολογιστή. Τα τάμπλετς, πώς το πες το άλλο? Βιφλόρ. MP4. Λοιπόν, βλέπετε. Ένα σωρό οθόνες έχουμε στο σπίτι, δεν έχουμε? Λοιπόν, κάποιος είχε μετρήσει και είχε υπολογίσει ότι κατά μέσο όρο κάθε σπίτι έχει γύρω στις 25 με 30 οθόνες. Και άμα κανείς δεν προσέχει, μπορεί και μέσα να βάλει και ο διάβολος τις δικές του εικόνες και φωτογραφίες. Και μετά να δημιουργήσει την καρδιά μας αμαρτία. Γιατί λέει ο Χριστός, άμα δεις πονηρά, ήδη κάνεις αμαρτία στην καρδιά σου. Οπότε ένα που πρέπει να προσέξουμε τώρα, παιδιά, τις διακοπές, είναι τα μάτια μας. Να μην μπει ο θάνατος. Γιατί λέει κάπου στην Αγία Γραφή ότι ο θάνατος, λέει, μπαίνει μέσα από τις θηρίδες. Οι θηρίδες είναι οι πόρτες. Η ψυχή μας έχει και αυτή πόρτες. Οι πόρτες της ψυχής ποιες είναι, ξέρετε? Πώς βλέπει η ψυχή? Πώς ακούει? Με τα μάτια, με τα αυτιά. Αυτές είναι οι πόρτες της ψυχής. Άμα το σπίτι μας το αφήσουμε με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, τι θα γίνει? Από τι κινδυνεύουμε? Από κλέφτες. Για σκεφτείτε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, μπαίνουν οι κλέφτες και θα παίρνουν όλα από μέσα και άντε γεια. Λοιπόν, έτσι και η ψυχή μας, άμα δεν προσέξουμε τις πόρτες, δηλαδή τα μάτια μας, τα αυτιά μας, θα μπουν οι κλέφτες. Ποιοι είναι οι κλέφτες της ψυχής μας? Οι διάβολοι. Οι δαίμονες. Και θα μας πάρουν την ψυχή μας. Και θα μας φτιάξουν μέσα κακές επιθυμίες. Γι' αυτό προσοχή, παιδιά, τις πόρτες, τα παράθυρα. Δεν αφήνουμε τα μάτια μας να βλέπουν ό,τι να είναι. Όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι κακό, τα παίρνουμε τα μάτια μας. Όταν ακούμε κάτι και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καλό, φεύγουμε, κλείνουμε τα αυτιά μας. Δεν στείλουμε αυτοί να ακούσουμε το κακό, γιατί μετά μπαίνουν οι κλέφτες και δημιουργούν αυτές τις κακές επιθυμίες. Και μετά φτάνουμε να κάνουμε και εμείς τα ίδια που βλέπουμε να κάνουν οι άλλοι τα κακά. Και λέμε, πώς το έκανα, τι πώς το έκανα, αφού και εσύ το είδες με περιέργεια και μετά το δέχτηκες, σου άρεσε, οπότε φτάνεις να το κάνεις. Προσοχή λοιπόν, γιατί από τα μάτια μπαίνουν πάρα πολλοί πειρασμοί. Και όχι μόνο στις διακοπές, πάντα πρέπει να προσέχουμε. Και μάλιστα εσείς που είσαστε γυναίκες, κοπέλες, έχετε και έναν άλλο πειρασμό. Τώρα τις γιορτές. Και άμα μεγαλώσετε ακόμα περισσότερο θα έχετε. Ξέρετε πώς το λένε αυτόν τον πειρασμό? Με τα μαγαζιά, με τα ψώνια. Το λένε, πώς το λένε, Ελένη, ξέρεις? Με μια αγγλική λέξη το λένε. Shopping therapy. Δηλαδή προσπαθούν να θεραπευτούν με το shopping. Ξέρεις τι είναι το shopping? Το να ψωνίζεις. Και νομίζουν οι γυναίκες ιδίως ότι άμα πάνε στα μαγαζιά και δούνε έτσι όλα αυτά τα ωραία, θα χαρούνε. Και κάνουν τις βόλτες οι καημένες εκεί όλη μέρα και γυρίζουν το βράδυ στο σπίτι πιο άδειες από ό,τι ξεκίνησαν, και μπουχτισμένες και αηδιασμένες και με ένα σωρό κακές εικόνες μέσα τους. Λοιπόν, προσοχή και σε αυτό. Δεν πάμε να κάνουμε shopping therapy, να πάμε στις βιτρίνες και να χαζεύουμε, να χαζολογάμε. Τι να το κάνουμε αυτό? Αυτή είναι η χαρά των Χριστουγέννων. Όχι, η χαρά των Χριστουγέννων δεν έρχεται από αυτά. Ούτε από τις οθόνες θα έρθει,
ούτε από τα μαγαζιά, ούτε από τους χορούς. Γιατί τώρα μπορεί να σας πούνε πάμε στο χορό, άμα μεγαλώσετε λίγο ακόμα εσείς οι μικροί, μπορεί να σας πει το σχολείο ότι θα κάνουμε χορό. Εγώ πάω χορευτικό, αλλά θα κυρωθεί για να μην ξαναπάς. Και την προηγούμενη μέρα που πηγαίνω και την άλλη μέρα επειδή δεν θα πω αρκετή. Ναι. Βάζουν και την ημέρα των Χριστουγέννων και την παραμονή και μετά και γενικώς, παιδιά μου, να σας πω κάτι. Ξέρετε αν κάνει ένας χριστιανός να χορεύει ή όχι? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να πάρουμε ευλογία από τον Χριστό μας για να το κάνουμε. Λοιπόν, να σας το πω να το ξέρετε, ότι ο Χριστός μας δεν θέλει να χορεύουμε. Δεν θέλει. Ούτε να τραγουδάμε θέλει. Θα πείτε πώς θα χαρούμε τα Χριστούγεννα? Να σας πω πώς να χαρείτε. Όταν θα πάμε εκκλησία, όταν θα ψάλουμε τα ωραία αυτά τα τροπάρια που ψάλουμε στην εκκλησία, τότε θα χαρούμε. Γιατί τότε θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει ο Χριστός μας ότι η χαρά έρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν έρχεται από αυτά τα κοσμικά. Αυτά τα κοσμικά φέρουν κατάθλιψη. Φέρουν μέσα στην ψυχή αρρώστια δηλαδή. Οπότε μην ακούτε τους μεγάλους που σας λένε πήγαινε να χορέψεις, πήγαινε να τραγουδήσεις. Δεν θα φέρει αυτό χαρά. Η χαρά έρχεται μόνο όταν είμαστε με τον Χριστό. Και είναι και μερικοί που πάνε μάλιστα για την παραμονή κιόλας των Χριστουγέννων, που κανονικά είναι αυστηρή νηστεία, και τρώνε και πίνουνε και ούτε εκκλησία πάνε ούτε τίποτα. Γίνεται να πάμε να γιορτάσουμε Χριστούγεννα χωρίς να κοινωνήσουμε? Γίνεται χωρίς να εκκλησιαστούμε? Τι Χριστούγεννα θα κάνουμε τότε? Δεν μου λέτε κάτι? Έχετε σκεφτεί? Τα Χριστούγεννα δίνουμε δώρα, παίρνουμε δώρα, Κανονικά ποιος πρέπει να πάρει τα δώρα? Το έχετε σκεφτεί? Ποιος γιορτάζει τα Χριστούγεννα? Εμείς γιορτάζουμε για να μας δώσουν και δώρα. Ποιος γιορτάζει τα Χριστούγεννα? Λέγει. Ο Χριστός γιορτάζει. Τι γιορτάζει τα Χριστούγεννα ο Χριστός? Τι έχει? Τι γιορτάζουμε δηλαδή? Βαφτίστηκε? Όχι. Γεννήθηκε. Άρα τι έχει? Γενέθλια. Είναι τα γενέθλια του Χριστού μας. Άρα κανονικά στο Χριστό μας πρέπει να κάνουμε τα δώρα, έτσι δεν είναι, αφού έχει γενέθλια ο Χριστός? Εσείς έχετε σκεφτεί τι δώρο θα κάνετε στο Χριστό? Τι δώρο θα άρεσε στο Χριστό μας να κάνουμε στα γενέθλιά Του? Είπαμε τραγούδια και χορούς και τέτοια δεν θέλει. Ούτε θέλει αυτό το χοντροβασίλειο που φτιάχνουν με τις μπότες, τις κόκκινες, τις μαύρες και το... Αυτός έχει σχέση με τον Άγιο Βασίλειο? Καμία σχέση. Ποιος τον έχει φτιάξει αυτόν? Η Coca-Cola, Κάποιος μου έλεγε, ο Coca-Cola είναι αυτός. Έτσι δεν είναι ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης μοιάζει με τους Αγίους. Βλέπετε πως είναι οι Άγιοι ασκητικοί. Έτσι ήταν και ο Άγιος Βασίλειος. Όπως είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Ασκητικοί, λυτοί, έτσι, με φωτεινό πρόσωπο. Όχι χοντρομπαλάδες με μια σακούλα έτσι παιχνίδια. Αυτά δεν φέρουν χαρά. Λοιπόν, ούτε αυτό αρέσει το Χριστό. Μην τυχόν και βάλετε στο σπίτι σας αυτή την καρικατούρα, και άμα υπάρχει πουθενά την εξαφανίστε. Γιατί αυτό είναι βλασφημία στον Άγιο Βασίλειο. Τι θα άρεσε λοιπόν στο Χριστό μας να του κάνουμε για δώρο? Έχετε σκεφτεί? Τι μπορούσαμε να του δώσουμε? Τώρα φέτος που είναι τα γενέθλιά του, έτσι πάει, θα τα γιορτάσουμε. Πώς το πες? Προσευχή. Προσευχή, Αρέσει στο Χριστό να κάνουμε καλή προσευχή. Ωραία. Άλλο δώρο? Να πάμε στην Εκκλησία. Πού είναι σημαντικό, Ξέρετε πότε αρχίζει η Εκκλησία τα Χριστούγεννα? Αρχίζει όπως όλες τις άλλες μέρες. Μήπως αρχίζει λίγο νωρίτερα, Ελένη? Πιο νωρίς. Τι ώρα χτυπάει η καμπάνα? Για να κοιμηθείτε νωρίς, να ξυπνήσετε. Στις 5 ώρα θα ξυπνήσουμε, τα Χριστούγεννα. Μερικοί κάνουν και αγρυπνία, που είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά επειδή είστε μικροί, μπορεί να μην πάτε στην αγρυπνία. Σας πούνε οι γονείς να πάμε το πρωί. Αλλά να κοιμηθείτε νωρίς για να μπορείτε να ξυπνήσετε. Ναι, Μαρία. Εσύ κάτι ξέρεις για να το λες αυτό. Ακούσατε τι είπε η Μαρία? Τι δώρο αρέσει στο Χριστό, Λέει τις αμαρτίες μας. Λέει, Αμέλεια. Υπακούει. Υπακούει, βέβαια, αυτό είναι. Γιατί πολλοί πάνε, λένε τις αμαρτίες τους, ξομολογούνται, αλλά μετά κάνουν πάλι τα ίδια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι, τι, εξομολογούνται, αλλά δεν, τι.
δεν μετανοούν. Ε? Πρέπει και να μετανοήσουμε. Να μην τα ξανακάνουμε αυτά που λέμε. Δεν πάμε στην εξομολόγηση, λέμε Πάτερ, έκανα 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, τα είπα, τελειώσαμε. Τα είπε, αλλά διορθώθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην τα ξανακάνει. Λοιπόν, για λέγε Μαρία, τώρα εσύ που είπε αυτό το ωραίο, πού το ξέρει αυτό. Ναι. Δηλαδή. Πώς τον λέγανε. Άγιος Ειρηναίος. Που ασκήτευε πού κοντά. Κοντά στα Ιεροσόλυμα είναι εκεί μια πόλη που γεννήθηκε ο Χριστός. Πώς τη λένε την πόλη που γεννήθηκε ο Χριστός. Βιθλέμ. Πού είναι η Βιθλέμ. Ξέρετε, είναι εδώ κοντά. Πού είναι. Κοντά στα Ιεροσόλυμα. Πολύ κοντά. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ο τόπος που γεννήθηκε ο Χριστός. Πού γεννήθηκε ο Χριστός. Σε κάνα έτσι παλάτι μεγάλο με ωραία χαλιά. Με καλοριφέρ. Σε μια φάτνη. Σε μια φάτνη. Η φάτνη που ήτανε. Σε μια σπηλιά. Σε μια σπηλιά. Και τι ήταν η σπηλιά. Ποιος ζούσε μες στη σπηλιά εκείνη. Ζώα. Ζώα. Στάβλος ήταν. Έχετε μπει σε στάβλο. Γεμάτος βρωμιά είναι. Βρωμάει πολύ, μυρίζει πολύ άσχημα, κρύο είχε και η Παναγία μας πού να βάλει το Χριστό μας. Το μόνο καθαρό μέρος που είχε ήταν η Φάτνη. Τι ήταν η Φάτνη. Λαπνή. Ναι, τι είναι το παχνί. Εκεί που τρώγανε, εκεί που είχε λίγο καθαρό, τον σπαργάνωσε, το έντυσε με κάτι ρουχαλάκια ρε το Χριστό μας και τον έβαλε εκεί. Και πήγαν τα ζώα από πάνω και του κάνανε ζέστη έτσι με τα χνότα τους. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πήγαινε και αυτός ο Άγιος μετά από 400 χρόνια και έκανε προσευχή κάθε μέρα. Και την παραμονή έκανε αυτή την προσευχή και έλεγε Χριστέ μου, τι δώρο να σου κάνω απόψε που έχεις τα γενέθλιά σου. Δεν έχω να σου δώσω τίποτε. Στα έχω δώσει όλα. Και τη ζωή μου στον έδωσα αφού έγινα μοναχός και τη μόρφωσή μου ήταν πολύ μορφωμένος. Και ακόμα και τα πλούτη μου, όλα. Υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να σου δώσω. Και τι έγινε τότε Μαρία, θυμάσαι. Το απάντησε. Λέει, υπάρχει κάτι που μπορεί να μου δώσεις. Θέλω τις αμαρτίες σου για να τις συγχωρέσω. Βλέπετε πόση αγάπη μας έχει ο Χριστός. Γιατί πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας τον Χριστό, αλλά να το δώσουμε καθαρό. Όχι έτσι βρώμικο και την καρδιά μας. Να την καθαρίσουμε την καρδιά μας. Και πάλι ο Χριστός την καθαρίζει και την καρδιά μας. Με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση. Προσοχή λοιπόν παιδιά μου τώρα στις γιορτές. Να πάμε εκκλησία. Να προσέχουμε όμως και την καθαρότητά μας. Τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Λένε μερικοί δεν έχω τι να κάνω τώρα τις γιορτές. Και στείνονται στην τηλεόραση. Δεν έχουμε τι να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα τις γιορτές. Να κάνουμε προσευχή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Νηστεία. Τι άλλο μπορούμε. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ξέρετε τι ωραία να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Και μη λες δεν έχω τι να κάνω. Μπορείς να βοηθήσεις τη μαμά. Στις εργασίες που έχεις, στις δουλειές της. Του σπιτιού. Και όχι να στείνεσαι μπροστά στο χαζοκούτι που είναι διαβολοκούτι. Και να παίρνεις ένα σωρό προκλήσεις για αμαρτία. Λοιπόν, ελάτε η μικρή να πάρει την εικονίτσα και μετά να πούμε και δύο παραπάνω λόγια με τους μεγάλους. Λοιπόν, ελάτε λίγο πιο κοντά, παιδιά, να βλεπόμαστε λίγο. Ήρθε κάποιος και μου λέει, Πάτερ, θέλω ευλογία
την παραμονή των Χριστουγέννων να κοινωνήσω και να μην κοινωνήσω ανήμερα τα Χριστούγεννα. Προσέξτε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, να μου πείτε εσείς τι γνώμη έχετε. Και μου λέει, θέλω ευλογία να κοινωνήσω την παραμονή και όχι τα Χριστούγεννα. Λέω, γιατί το θέλεις αυτό? Λέει, Πάτερ, γιατί θα έρθουν οι συγγενείς μας από μακριά και θα έχουμε τραπέζι την παραμονή και θα φάμε. Και δεν θα μπορώ να κοινωνήσω τον ύμπρο τα Χριστούγεννα. Έχει ευλογία. Εσείς τι θα του λέγατε αυτό, του ανθρώπου? Τι λες, Ελένη? Δεν έχει. Ε? Γιατί όμως, μπορεί να το εξηγήσει? Βέβαια. Η γιορτή είναι τα Χριστούγεννα, δεν είναι την παραμονή. Ε? Την παραμονή και στο Άγιον Όρος δεν τρώμε οι χριστιανοί τίποτα. Στο Άγιον Όρος ούτε νερό δεν πίνουν. Αλλά εμείς εδώ στον κόσμο, ας πούμε, τουλάχιστον κάνουμε αλάδωτο. Ε? Δεν τρώμε. Και εσύ θα πας να φας κρέατα και, και φυσικά μετά θα πάνε και στη λειτουργία τα Χριστούγεννα. Και θέλανε να τους δώσει ο πνευματικός και η ευλογία να το κάνουν αυτό. Φαντάζεστε ε? Πόσο έχουμε αλωτριωθεί, έχουν εκοσμικευθεί. Τα βλέπουμε και τα Χριστούγεννα σαν ένα τυπικό πράγμα, ένα κοσμικό γεγονός. Χριστούγεννα σου λέει να κοινωνήσω τώρα. Χριστούγεννα, τι να κοινωνήσω για νύμερα, τι την παραμονή, το ίδιο δεν είναι? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να κάνεις Χριστούγεννα με τον Χριστό. Να είσαι άξιος να κοινωνήσεις και την παραμονή και ανήμερα, μάλιστα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θα κάνεις κανονικά την νηστεία της παραμονής και ας κοινωνήσεις. Την παραμονή έχουμε θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ε? Είναι διαφορετική από τη λειτουργία της Κυρίας ημέρας, το Χριστουγέννων, που κάνουμε συνήθως λειτουργία του Μεγάλου, του Αγίου Αν του Χριστού. Προσοχή λοιπόν, παιδιά, γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουμε πολύ ξεφύγει και όλα τα έχουμε κάνει τυπικά. Και δεν γιορτάζουμε Χριστούγεννα με Χριστό, γιορτάζουμε Χριστούγεννα κοσμικά. Και μάλιστα, ξέρετε, στην Αμερική λένε Merry Christmas, keep the Merry και άφησε το Christmas. Δηλαδή κράτησε το ξεφάντωμα, το Merry και άφησε το Christmas, δεν υπάρχει Christmas. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Εκεί έχουμε φτάσει και σήμερα. Μην τυχόν να πεις για Χριστό, μα ο Χριστός είναι που γιορτάζει. Και αν δεν πας στη λειτουργία, πώς θα κάνεις Χριστούγεννα? Και ακόμα να σας πω κάτι. Πολύ βοηθάει να πηγαίνετε και την παραμονή στα Χριστουγέννων, στη λειτουργία την παραμονή. Να μπαίνετε στο πνεύμα, γιατί με τα τροπάρια, με όλα αυτά που λέμε στην Εκκλησία, καταλαβαίνουμε το νόημα της γιορτής και ζούμε τα Χριστούγεννα. Επίσης τώρα, ας πούμε, στα απόδειπνα που διαβάζουμε, έχει και κανόνα χριστουγεννιάτικο. Μας βάζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Και πολύ καλό είναι όσο έχετε διακοπές να πηγαίνετε και στις καθημερινές στην Εκκλησία, το πρωί και το βράδυ, στον Όρθρο, στον Εσπερινό. Να δείτε τι ωραία είναι η ζωή εκκλησιαστική, η λειτουργική ζωή. Μια που λέμε τι πρέπει να προσέχουμε τα Χριστούγεννα, παιδιά, και σας είπα κάτι για τους χορούς και για τα τραγούδια. Αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου, μην τα βάλετε με μένα, γιατί μερικοί λένε ότι ο Παπασάββας τα λέει πολύ αυστηρά και δεν γίνονται αυτά. Όχι, αυτά τα λέει η Εκκλησία. Υπάρχουν δύο οικουμενικές σύνοδοι. Ξέρετε τι θα πει οικουμενική σύνοδος? Σημαίνει αλάθητο. Αυτά που λένε οικουμενική σύνοδοι είναι αυτά που λέει ο Χριστός. Οι οποίες λένε ότι απαγορεύεται ο χριστιανός να χορεύει και να τραγουδάει. Θα πείτε αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Μα θα μου πείτε, εγώ δεν χορεύω, μόνο εγώ παραδοσιακούς. Δεν κάνει διάκριση για παραδοσιακούς και μη παραδοσιακούς, για όλους τους χορούς λέει. Ξέρετε, ο Άγιος Παΐσιος, πριν καταλήξει στο Άγιον Όρος, ήταν σε ένα μοναστήρι στην Κόνιτσα. Το έχετε ακούσει, στη Μονή Στομίου. Εκεί λοιπόν οι κονιτσιώτες είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν και να χορεύουν. Οπότε ο Άγιος Παΐσιος λέει, δεν γίνεται αυτό, δεν επιτρέπεται. Δεν τους άφησε. Μια, δύο, τρεις δεν τον ακούγανε αυτοί, όπως συνήθως δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ακούνε. Και τι έκανε ο Άγιος Παΐσιος, ξέρετε? Έφυγε. Δεν θέλετε να συμμορφωθείτε, εγώ δεν θα καθίσω μαζί σας. Έτσι, παιδιά, κάνει και ο Θεός, να ξέρετε. Μας το λέει μια, μας το λέει δυο. Άμα δεν ακούμε, μετά φεύγει, παίρνει τη χάρη του.
Γι' αυτό δεν είναι αστείο πράγμα να κάνουμε παρακόη σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Γιατί σήμερα θα σου πει ο άλλος, τι λες τώρα πάτερ, δεν θα χορέψουμε, πώς θα χαρούμε. Θες να χαρείς πραγματικά, άμα θες να χαρείς πραγματικά, πρέπει να ενεργοποιήσεις μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί έρχεται η χαρά. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όλοι αυτά δεν ψάχνουμε, παιδιά μου. Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη. Αυτά μόνο στο Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα υπάρχουν, πουθενά άλλο. Μην τα ψάχνετε ούτε στους χορούς, ούτε στα τραγούδια, ούτε στα κοσμικά πράγματα, όλα αυτά που μας προβάλλει ο κόσμος. Να σας πω κάτι. Υπάρχει μία αρρώστια που τη λένε κατάθλιψη των Χριστουγέννων. Το έχετε ακούσει? Υπάρχει τέτοια αρρώστια. Θα πεις τα Χριστούγεννα και να έχεις κατάθλιψη, ναι. Και ο μήνας που έχει τις περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίες, ξέρετε ποιος είναι? Ο Δεκέμβριος. Που οι άνθρωποι υποτίθεται ότι χαίρονται, ξεφαντώνουν, γλεντάνε. Άμα ήταν έτσι τα πράγματα και ερχόταν η χαρά με αυτά που κάνει ο κόσμος, θα έπρεπε ο Δεκέμβριος να είναι ο καλύτερος μήνας. Να έχει λιγότερη κατάθλιψη ο κόσμος, λιγότερες αυτοκτονίες, όμως έχει περισσότερες. Αυτό κάτι λέει, τι λέει? Ότι δεν φέρνουν αυτά τα πράγματα τη χαρά, αντίθετα φέρνουν το ανάποδο, το κενό. Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ιδίως με εσάς τις γυναίκες, που προσπαθούν μέσα από τα ψώνια ή μέσα από τα φτιασίδια, βάφονται. Γιατί βέβαια για να πας στο χορό πρέπει να αλλάξεις και το πρόσωπό σου και λοιπά και λοιπά, να στολιστείς. Φέρνουν χαρά αυτά? Όχι. Όλα αυτά είναι παραβάσεις, παρανομίες. Δεν τα θέλει ο Θεός. Δεν τα ευλογεί. Γίνεσαι σαν είδωλο. Σας είχα την ιστορία με τον Άγιο Κοσμά τον Ανατολό, που ήταν έτοιμος να μιλήσει σε μια πλατεία και ήταν τρεις κοπέλες που θέλανε να πάνε να ακούσουν την ομιλία. Αλλά δεν θέλανε να πάνε για την ομιλία, θέλανε να πάνε για να τις δει ο κόσμος. Και καθόταν στον καθρέφτη με τις ώρες να φτιαχτούν, να βαφτούν, και ο Άγιος που είχε διορατικό όμα, διορατικά μάτια, τις είδε από μακριά. Και λέει, πήγαινε και πες αυτά τα είδωλα να μην έρθουν. Δεν τις είπε καν γυναίκες, τις είπε είδωλα. Γιατί όταν αλλάζεις το πρόσωπό σου και φτιάχνεις και αυτόνιζε έτσι, τι κάνεις? Γίνεσαι ένα είδωλο. Κάνεις τον εαυτό σου δηλαδή Θεό, είδωλο, που πρέπει να το προσκυνάνε οι άλλοι. Ή μια γυναίκα που ανεβαίνει στο τραπέζι και χορεύει και εκθέτει έτσι τον εαυτό της και εξεπτελίζεται, τι γίνεται? Απαιτεί από τους άλλους να την προσκυνήσουν. Γίνεται ένα είδωλο. Και συγχρόνως ουσιαστικά τι κάνει? Πορνεύει. Και κάνει και τους άλλους, δίνει τους άλλους αφορμή να πονέψουν, γιατί θα τη δουν πονηρά κλπ. Λοιπόν, γι' αυτό οι Άγιοι απογόρεψαν τους χορούς. Γιατί γίνονται μετά πάρα πολλές αμαρτίες από τους χορούς. Θυμηθείτε την Ηρωδιάδα, από τον χορό που έκανε η Ηρωδιάδα και η κόρη της η Σαλόμη, μετά τι έγινε? Φόνος. Σκότωσαν τον Άγιον τον πρόδρομο. Αποτέλεσμα του χορού ήταν αυτό. Και πάρα πολλά άλλα κακά γίνονται με τους χορούς. Και ανηθικότητες και μοιχείες και πορνείες και όλα αυτά. Προσοχή λοιπόν, παιδιά, τώρα στις γιορτές. Μακριά από όλα αυτά και από τα ρεβεγιόν και από τους χορούς και από τα τραγούδια. Θες να χαρείς, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να ψάλεις. Το λέει η διαγραφή δηλαδή. Όταν λέει θες να χαρείς, να ψάλεις. Η ψαλμωδία θέλει χαρά. Θέλει την αληθινή χαρά, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Ενώ η διασκέδαση φέρνει ένα ξεσάλωμα, το οποίο μετά φέρνει μια απογοήτευση, μια αηδία και μια μελαγχολία. Αν δείτε όλα τα τραγούδια τα κοσμικά, αυτό δεν έχουν, μια μελαγχολία έχουν. Ή απ' την άλλη σε εξάπτουν τα κατώτερα πάθη, τα σαρκικά πάθη ή τη βία. Όλα κακά. Μετά όλα αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τι κυριαρχεί σε όλα αυτά και στα παιχνίδια και στα κοινωνικά δίκτυα? Το σεξ και ο ερωτισμός από τη μια και η βία και το αίμα. Αυτά δεν είναι τα βασικά? Αυτά είναι στα οποία θέλουν να κατευθύνουν τους νέους. Γιατί να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι του διαβόλου και να υποταχτούμε σε αυτά? Μετά ξέρετε, θα πονέσουμε πάρα πολύ. Και έχω πνευματικά, παιδιά, μεγάλους ανθρώπους που πέρασαν από αυτά και έχουν χιλιομετανιώσει. Αλλά μου λένε, πάτερ, δεν είχα κάποιον να μου πει. Δεν ξέραμε. Αυτά μας δίνανε, τα τρώγαμε. Εσείς ξέρετε όμως. Και σας τα λέμε. Μην μπείτε σε αυτά.
Φυλάξτε τον εαυτό σας. Γιατί μετά θα πονέσετε πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά μας βγάζουν μακριά από τη χαρά και από τον Χριστό. Και ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Προσοχή και κάτι άλλο που είναι πολύ διαδεδομένο αυτές τις μέρες. Η χαρτοπεξία. Οι μεγάλοι το συνηθίζουν, την πρωτοχρονιά, και περνάνε τη νύχτα με χαρτοπέζοντας. Μην μπείτε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει τύχη. Τι υπάρχει που κυβερνάει τα πάντα? Πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί στην τύχη? Σε τι πιστεύουμε? Σε μια ενέργεια του Θεού που φροντίζει για τα πάντα. Πώς τη λέμε αυτή την ενέργεια? Θεία πρόνοια. Η Θεία πρόνοια. Προνοεί ο Θεός για όλα. Αυτή η Θεία πρόνοια είναι που κυβερνάει τα πάντα. Δεν υπάρχει τύχη. Ούτε υπάρχει το ποδαρικό, έτσι, και όλα αυτές τις αχλαμάρες. Μερικοί παίρνουν ένα ρόδι και το σκάνε στην πόρτα και λένε να έχει τύχει το σπίτι. Ανοησίες είναι όλα αυτά. Ποτέ μην μπαίνουμε σε τέτοια κακά πράγματα. Έθιμα δυσιδαιμονίες. Τα λέμε όλα αυτά, παιδιά, γιατί μας λένε οι Άγιοι να ζήσετε το Χριστό μέσα σας, να γεννηθεί ο Χριστός μέσα σας. Και έτσι θα κάνουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Και θα είναι Χριστούγεννα, ξέρετε, μετά όλη μας η ζωή. Γιατί μας το λένε οι Άγιοι, ο άνθρωπος που ζει με τον Χριστό, κάθε μέρα έχει Χριστούγεννα, κάθε μέρα έχει Πάσχα, κάθε μέρα έχει Πεντηκοστή, κάθε μέρα έχει Θεοφάνεια. Ζει τη χαρά του Χριστού. Αυτή τη χαρά δεν θέλουμε όλοι. Αυτή τη θέλουμε. Αυτή δεν υπάρχει πουθενά άλλο, παιδιά. Μην την ψάχνετε. Ούτε στους χορούς, ούτε στα τραγούδια, ούτε στα κοσμικά αυτά όλα που κάνει ο κόσμος της αμαρτίας. Η χαρά είναι μόνο στο Άγιο Πνεύμα. Μόνο στο Χριστό. Λοιπόν, ελάτε να ψάλλουμε το Παρθένο σήμερα και να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Η Παρθένο σήμερον τον προαιώνιον λόγον εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν από ρήτος χορεύε οικουμένη ακούτησθη ίσα δόξασον μετάγγελων και των ποιμένων βουληθέντα επωφθήνε παιδίων αίων των προαιώνων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Ελάτε να πάτε. Ελάτε να πάτε. Να κλείσω το αυτό.